4 κλειδιά που θα σας βοηθήσουν να κάνετε μια ολική μετατροπή της πραγματικότητάς σας. Να αρχίσετε να προσελκύετε θαυματάκια στη ζωή σας. Να αρχίσετε να κάνετε τις μέρες σας πιο χαρούμενες. Θα σας μιλήσω σε αυτό το βίντεο για μια πρωινή ρουτίνα αυτοβελτίωσης που θα αλλάξει την κάθε σας μέρα και θα την κάνει μια νίκη. Πόσοι κάνετε πρωινές ρουτίνες? Πόσοι έχετε ακούσει για μια πρωινή ρουτίνα αυτοβελτίωσης και πόσο καλό κάνει στην εξέλιξή μας, στο να προοδεύσουμε, στο να πετύχουμε, στο να πραγματοποιήσουμε στόχους και επιθυμίες? Έχετε μελετήσει το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει μια πρωινή ρουτίνα αυτοβελτίωσης? Και αν όχι, δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Σε αυτό εδώ το βίντεο θα ξεκινήσουμε με τα κλειδιά 1, 2, 3, 4, αλλά θέλω να σας πω ότι είμαστε οι συνήθειές μας. Το 5% μόνο ανά τον κόσμο είναι οι πάρα πολύ επιτυχημένοι που ζουν στην ευημερία, στην ευτυχία και στην αυθονία. Γιατί? Γιατί το 5% κάνει πράγματα που το υπόλοιπο 95% δεν κάνει. Κατά 80% λειτουργούμε σύμφωνα με τις συνήθειές μας. Στην καθημερινότητά μας λειτουργούμε κατά 80% σύμφωνα με τις συνήθειές μας. Οπότε, εάν οι συνήθειες που έχουμε δεν μας βοηθάνε να προοδεύσουμε και να εξελιχτούμε, τότε δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε στη ζωή μας. Οπότε, καλά είναι να εντοπίσουμε τις συνήθειες που μας κρατάνε πίσω και να τις αλλάξουμε, να τις αντικαταστήσουμε. Εγώ θα σας προτείνω μία πρωινή ρουτίνα αυτοβελτίωσης που μετά από πολύ ωραίες έρευνες 4 χρόνων ανακάλυψα πως οι πολύ επιτυχημένοι ανά τον κόσμο, είτε είναι CEOs, είτε είναι αθλητές, είτε είναι πολύ πετυχημένοι best-seller συγγραφείς, είτε είναι το οτιδήποτε, εφευρέτες, ερευνητές, ζωγράφοι, έχουν όλοι μια πρωινή ρουτίνα αυτοβελτίωσης. Οπότε εκεί λες, okay, είναι πάρα πολύ πετυχημένοι. Πώς πέτυχαν, τι συνήθειες έχουν, τι κάνουν το πρωί, τι κάνουν το μεσημέρι, τι κάνουν το βράδυ, τι κάνουν γενικά, ρε παιδί μου. Και αυτό που ανακάλυψα είναι ότι όλοι έχουν μια πρωινή ρουτίνα. Έλα, εντάξει, okay, έλα να κάνουμε φανή και τη δική σου πρωινή ρουτίνα. Δεν σας κρύβω ότι ζορίστηκα πάρα πολύ να ξυπνάω νωρίς. Γιατί στο Club των 5, το βιβλίο του Robin Sharma, ο Robin Sharma μας λέει αφιερώστε μία ώρα το πρωί με το που ξυπνάτε στον εαυτό σας και η ώρα που θα πρέπει να αφιερώσετε είναι η πολύ πρωινή ώρα 5 με 6. Wow! Ένα άτομο όπως και εγώ, όπως και εσείς, όπως πολλοί από εσάς που με παρακολουθείτε, που ξυπνάμε, εντάξει, όχι πολύ αργά, αλλά όχι 5 η ώρα. Ξυπνούσα 7.30. Ξυπνούσα 7.30. Προσπάθησα να ξυπνάω 5 η ώρα. Το καλοκαίρι μου βγαίνει να ξυπνάω 5.30. Το χειμώνα όμως δεν μου βγαίνει. Και από το να το κάνω με το ζόρι, λέω, okay, Φανή, 6.30 είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα, οπότε εκεί είμαι, στο 6.30. Το καλοκαίρι σας λέω, επειδή είναι έτσι οι ρυθμοί, η δική μου τουλάχιστον, 5.30 μπορεί να μου βγαίνει. Το χειμώνα όμως, επειδή δεν μου βγαίνει, λέω, Φανή, 6.30 με 7.30. Κοιτάξτε λοιπόν τους δικούς σας χρόνους, τους δικούς σας πρωινούς χρόνους, σύμφωνα με τις δραστηριότητές σας και με τα καθήκοντα της ημέρας, και προσαρμόστε και αφήστε μία ώρα το πρωί, και αν στην αρχή δεν είναι μία ώρα, κάντε μισή ώρα πρωινή ρουτίνα αυτοβελτίωσης. Δεν πειράζει. Ας ξεκινήσετε και με τη μισή ώρα. Θα σας τα πω απλά, γιατί μετά από μελέτες, επειδή κάποια πράγματα προσπαθούσα να τα κάνω εύκολα σε μένα, προσπαθούσα να τα αφομοιώσω, προσπαθούσα να τα κάνω, αλλά να τα κάνω ευχάριστα, να μην τα κάνω δυσάρεστα, να μην τα προσπαθώ τόσο πολύ που κάποια στιγμή θα πω «Ουφ, δεν μπορώ άλλο, θέλω να τα παρατήσω, δεν αντέχω άλλο, κουράστηκα». Γιατί να το πω αυτό? Λέω, Φανή, θα κάνεις πιο απλά πραγματάκια. Θα τα προσαρμόσεις να είναι απλά, βασικά, και να πετυχαίνεις κιόλας. Να λειτουργούν σε σένα και να λειτουργούν στον περισσότερο κόσμο. Έτσι δημιούργησα τη φόρμουλα επαναπρογραμματισμού του υποσυνειδήτου ΕΤΗ από τα αρχικά. Και την έχω βάλει στην ιστοσελίδα μου σαν πρόγραμμα. Και σε PDF είναι σε εγχειρίδιο. Μπορείτε να το κατεβάσετε, να το διαβάσετε μέσα από τον υπολογιστή σας ή από το κινητό σας, αλλά έχει και βιντεοσκοπημένα βιντεάκια επεξηγηματικά πολλά. Και 2 workshop Αθήνα και Θεσσαλονίκη που έκανα ολόκληρα ζωντανά.
Θα μπορέσετε δηλαδή να τα παρακολουθήσετε και αυτά και θα τα βρείτε αυτά στην ιστοσελίδα μου και link έχω κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Μπορείτε δηλαδή να αγοράσετε ολόκληρο το πρόγραμμα αυτό και με το PDF και με τα μαγνητοσκοπημένα βίντεο και να δείτε ακριβώς βήμα προς βήμα και με πάρα πολλή ανάλυση πώς να κάνετε τη δική σας, να δημιουργήσετε τη δική σας πρωινή ρουτίνα. Εγώ θα σας πρότεινα το εξής. Με το που ξυπνάτε το πρωί, μην ανοίγετε το κινητό. Δεν θέλουμε στον εγκέφαλό μας με το που ξυπνάμε και το υποσυνείδητο είναι ενεργό, οι πύλες του υποσυνείδητου είναι ορθάνυχτες, να βάζουμε εκεί μέσα σκουπίδια. Γιατί όταν ανοίγεις την τηλεόρασή σου, όταν ανοίγεις το κινητό σου, συνήθως τι βάζεις. Σου πετιούνται αρνητικές ειδήσεις, καταστροφικές, σενάρια, τι να πω δηλαδή, χαμός γίνεται, ή ζωές influencer που τις βλέπεις, τις παρακολουθείς και αρχίζεις «Αχ, βαχ, δεν είμαι έτσι, δεν έχω αυτό, δεν έχω το άλλο, δεν έχω εκείνο». Όχι. Οπότε δεν ανοίγουμε το κινητό και αυτό που θέλουμε να κάνουμε με το που θα σηκωθούμε είναι απλά ανασηκωμένοι στο κρεβάτι μας για να μην μας ξαναπάρει ο ύπνος, να καθίσουμε λίγο να πάρουμε κάποιες εισπνοές από τη μύτη, εκπνοές από το στόμα, εισπνοή, εκπνοή, breathe in, breathe out, μου αρέσει αυτό. Πάρτε 4-5 να χαλαρώσετε και μετά αφαιθείτε λίγο στην ηρεμία του νου και οραματιστείτε. Οραματιστείτε αφού ηρεμήσετε το νου σας που θα είναι ήδη ήρεμος γιατί μόλις ξυπνήσατε, οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτείτε, οραματιστείτε τη ζωή που επιθυμείτε να ζήσετε. Οραματιστείτε ότι πραγματοποιείτε την επιθυμία σας. Οραματιστείτε ότι πετυχαίνετε το στόχο σας. Δεν χρειάζεται πολλή ώρα. Μπορείτε στην αρχή και 1 και 2 και 3 λεπτά. Μετά, στο νούμερο 2, το δεύτερο κλειδί, διαβάστε τους στόχους σας. Θα τους έχετε κάπου γραμμένους σε ένα φύλλο χαρτί ή σε ένα τετράδιο που θα το έχετε δίπλα σας και θα διαβάζετε τους στόχους σας μετά από το πρώτο κλειδί, μετά από το πρώτο βήμα. Και θα τους έχετε γραμμένους σε μορφή θετικών δηλώσεων. Είμαι, έχω. Στο νούμερο 3 θα γράφετε 5 ευγνωμοσύνες. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που είμαι, σε ευχαριστώ Θεέ μου που έχω, πράγματα που ήδη τα έχετε στη ζωή σας. Στους στόχους και στις επιθυμίες που τις καταγράφουμε σε μορφή θετικών δηλώσεων, γράφουμε αυτά που επιθυμούμε, που δεν τα έχουμε αλλά τα επιθυμούμε. Στην ευγνωμοσύνη όμως ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε τι που έχουμε, που ξυπνήσαμε και χτυπάει η καρδούλα μας, που έχουμε υγιή την όρασή μας, που έχουμε την οικογένειά μας, που οι γονείς μας είναι υγιείς, που έχουμε φαγητό στο τραπέζι να τρώμε κάθε μεσημέρι. Και στο τελευταίο βήμα, το τελευταίο κλειδί, θέλω να πηγαίνετε στον καθρέφτη σας, στον μπάνιο σας, γιατί ούτως ή άλλως όταν σηκωνόμαστε το κρεβάτι, εκεί κατευθυνόμαστε, να κοιτάτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη στα μάτια, να του χαμογελάτε και να του λέτε «Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα». «Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα». «Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα». Σε ευχαριστώ Θεέ μου. Αυτά τα κλειδιά θα σας βοηθήσουν να βάζετε από την ώρα που ξυπνάτε γερές βάσεις για να πάει η μέρα σας σούπερ. Να είστε πιο ενεργητικοί, παραγωγικοί, δημιουργικοί, ευχάριστοι, αισιόδοξοι, θετικοί. Και από αυτή την πρωινή ρουτίνα που είναι ένα μικρό βήμα που μπορεί κάποιος να κάνει για να αλλάξει τη ζωή του προς το καλύτερο, αλλά κάθε μέρα θα δείτε ότι σε βάθος χρόνου θα έρθουν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Θα προσελκύσετε αυτά τα θαυματάκια που λέω εγώ μέσα εισαγωγικά. Δεν είναι υπέροχο? Και φίλοι μου, κλείνοντας, δωρεάν σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Αθήνα, 5 Οκτωβρίου, Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, Ρήγας Φεραίος η αίθουσα, 6 ώρα, ώρα προσέλευσης, 5 Οκτωβρίου. Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου, 6.30 ώρα το απόγευμα, Σουρεάλ Θέατρο, την ημερομηνία την είπα, και θέλω να μου δηλώσετε συμμετοχή, γιατί είναι περιορισμένες οι θέσεις και είναι δωρεάν το σεμινάριο, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Να μου στείλετε μήνυμα στα social media μου που θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο ή θα μου στείλετε email που πάλι θα το βρείτε κάτω. Θα σας το βάλω δηλαδή. Θα βάλω τις ημερομηνίες και θα βάλω και πού να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μου. Οπότε θα χαρώ να σας δω από κοντά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη για αρχή προς το παρόν και να ανταλλάξουμε τις όμορφες ενέργειές μας.
Φιλάκια.